Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ και ζωντανά στο χώρο και live streaming από τις οθόνες σας. Όπως βλέπετε, υβριδικό το σύστημα και χαρτί και υπολογιστής. Έχουμε βγει πολύ εκτός χρόνου, οπότε θα ξεκινήσουμε άμεσα. Σας καλωσορίζουμε και αφού ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Μουσείο Μπενάκη, την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το Βρετανικό Συμβούλιο, που μας έκανε αυτή την τόσο τιμητική πρόταση να είμαστε σήμερα εδώ. Να σας υποδεχτούμε στο πάνελ μας, που όπως βλέπετε έχει θέμα πολιτισμός, κοινωνία και υγεία. Καλεσμένη μας είναι η κυρία Μάρλεν Μούλιου, η οποία είναι επίκουρη καθηγητρία μουσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Τρίκας, που είναι μουσιογράφος και μουσιολόγος, και η κυρία Λίδα Τσενέ, η οποία είναι διευθύντρια και ιδρύτρια του Athens Comics Library. Έπρεπε να έχουμε και ένα μέλος μαζί μας ακόμα, κυρία Τσενέ, έτσι μας υποσχεθήκατε, ότι θα είχαμε και το μικρό Γιώργο μαζί μας, αλλά έχει μείνει πίσω στο καρότσι. Να ξεκινήσουμε αμέσως. Θα έχουμε 5 λεπτές εισηγήσεις από τον κάθε ομιλητή. Θα ακολουθήσει ένας κύκλος ερωτήσεων από μένα προς τους ομιλητές για τη συζήτηση και οι επόμενες ερωτήσεις είναι δικές σας. Για να μην καθυστερούμε, να σας συστήσω την πρώτη μας καλεσμένη, βεβαίως την κυρία Μούλιου, η οποία είναι υπεύθυνη για τις δράσεις δημόσιας αρχαιολογίας στην Πανεπιστημιακή Ανασκαφή του Τμήματος στην θέση Πλάση Μαραθώνα, υπεύθυνη για τα ανοιχτά εργαστήρια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, έχει υπάρξει κριτής μουσείων στην Ευρώπη για το European Museum of the Year, που με το οποίο έχουν τιμηθεί και αρκετά ελληνικά μουσεία, και οι σπουδές της είναι πάνω στην αρχαιολογία και την ιστορία της τέχνης, αλλά και στις μουσιακές σπουδές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βρετανία. Κυρία Μούλιο, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Δαμοπούλου, βεβαίως το Μουσείο Μπενάκη, τους αγαπημένους φίλους και συναδέλφους που με τίμησαν με την πρόσκλησή τους και όλους εσάς που είστε ακόμα εδώ μετά από ένα εξάωρο πολύ σημαντικών ανακοινώσεων. Έχω την αίσθηση ότι χρειαζόμαστε λίγο να αερίσουμε τα συναισθήματά μας και τη σκέψη μας μετά από τόσο σημαντικές ανακοινώσεις. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Αν δεν είμαι, γνέψτε μου από μακριά, γιατί έχω ένα σύντομο κείμενο μπροστά μου. Θα το σεβαστώ για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το χρόνο. Πολύ συχνά με ρωτούν ποιο είναι το αγαπημένο μου μουσείο και σε αυτή την ερώτηση δεν είναι εύκολο να απαντήσω μονολεκτικά. Μου αρέσει πολύ να σκέφτομαι το μουσείο όχι μόνο σε ένα τόπο με αντικείμενα προς φύλαξη και θέαση, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για τους επισκέπτες του, μόλον ότι αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέλουμε, το περιμένουμε, αλλά κυρίως ως μια ιδέα, μια μέθοδο, μια διεργασία νοητική, ψυχική και πνευματική που μας βοηθάει να συνδεθούμε με τον κόσμο, τους ανθρώπους, τον εαυτό μας, το μουσείο ως μια έννοια μέσω της οποίας σημαντικές κοινωνικές παρεμβάσεις είναι εφικτές. Για μένα ένα μουσείο που καταφέρνει να καλλιεργεί και να τροφοδοτεί ουσιαστικές συνδέσεις είναι ένα πολύ καλό μουσείο. Ένα μουσείο επιρροής με δημόσια αξία. Ένα Museum of Influence, όπως έλεγε ο Kenneth Hudson, οραματιστής του European Museum of the Year Award, για να κάνω και μια γέφυρα με τον προηγούμενο ομιλητή μας και μεγάλο νικητή, το Museum of the Mind, του φετινού European Museum of the Year Award, που ξεχωρίζει ως ένα μουσείο πρότυπο ανοιχτότητας. Ακούσαμε τον διευθυντή του πιο πριν να μας αναλύει διεξοδικά την εξαιρετική δουλειά του και είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το μουσείο πέρσι ως κριτής του. Και μεταξύ άλλων, είχα σημειώσει στην έκθεση αναφοράς ότι πρόκειται για ένα κοινωνικό project στο οποίο μπορεί κανείς να επιστρέφει τακτικά για να βρίσκει νέες απαντήσεις σχετικά με την ανθρώπινη κατάσταση και να καλλιεργεί σπόρους ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτό του και την κοινωνία. Μετακινούμενο μάλιστα από το ιατρικό μοντέλο, το ανέφερε και εκείνος, προς ένα μοντέλο κοινωνικό της ψυχικής ασθένειας. Γι' αυτό το φετινό θέμα του Co Museum θεωρώ ότι βρίσκεται στον πυρήνα της οντολογίας των μουσείων και τις σημασίες τους, χθες, σήμερα και στο μέλλον. Απλώς το τώρα είναι πολύ πιεστικό. Η αναγκαιότητα για ενίσχυση του κοινωνικού ιστού, του κοινωνικού σώματος μέσω εμπειριών πολιτισμού είναι επιτακτική, δεδομένης της τεράστιας επιβάρυνσης στην ψυχική υγεία τόσων πολλών ανθρώπων. Μάλιστα, χθες διάβασα και ένα σύντομο κείμενο νέα για την σειρά του Netflix, το ντοκιμαντέρ Take Your Pills Xanax, που προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση για το πόσο εκτεταμένη είναι η χρήση των αγχολητικών φαρμάκων στην Αμερική. Ως μάχημη μουσιολόγος, αλλά και ως δασκάλα μιας νέας γενιάς μουσιολόγων, θέτω συχνά στον εαυτό μου το εξής ερώτημα. Πώς μπορούν να βοηθήσουν τα μουσεία ουσιαστικά την κοινωνία? Πώς μπορούμε
να σκεφτούμε τον, και να δράσουμε εμείς ως επαγγελματίες του πολιτισμού, χρησιμοποιώντας την ιδέα του μουσείου ως μέθοδο, ως μέσο παρέμβασης στην κοινότητα, όποιες μορφής και μεγέθους. Προφανώς αυτό μπορεί και να γίνει με την πολιτιστική συνταγογράφηση, αναφέρθηκε αρκετά και θα αναφερθεί και από την Ελίδα, νομίζω, σε σχέση με τα βιβλία. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο γιατί μπορεί να είναι σημαντικές οι παρεμβάσεις μέσω των μουσιακών αντικειμένων και γιατί είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε και να επιμελούμαστε ιδιαίτερα το πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννώνται αυτές οι παρεμβάσεις. Οι αναφορές μου θα συμπυκνωθούν σε 4+1 έννοιες κλειδιά, για να τις θυμόμαστε έτσι να έχουμε ένα εργαλείο μαζί μας να το πάρουμε φεύγοντας: σχέσεις, συνδέσεις, συζητήσεις, συνέργειες. Και μία ακόμα στα αγγλικά, service learning. Είναι μια νέα έννοια, την οποία έμαθα και εγώ μέσα από τα Open Labs στο Πανεπιστήμιο και θα σας την εξηγήσω σε λίγο. Πολλές διαφορετικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι αυτό που μετρά πιο πολύ για να είμαστε ως άνθρωποι πλήρεις και ευτυχισμένοι είναι οι ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις. Η γνήσια σύνδεση με άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες, μάλιστα, που μιλούν για τη θεραπεία μέσω της συζήτησης. Το ονομάζουν talking cure, η οποία συμβάλλει στην οικοδόμηση πιο γερών βάσεων για μια ζωή με νόημα, με ενσυναίσθηση, δημιουργικότητα και ουσιαστικές φιλίες. Μια άλλη πρόσφατη μελέτη, μάλιστα, εστιάζει στην δύναμη των συζητήσεων με αγνώστους και υποστηρίζει ότι ακόμα και σύντομες συνομιλίες μας με αγνώστους ανθρώπους στην καθημερινότητά μας καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, βοηθούν στην εξάλληψη στερεοτυπικών κρίσεων για τους άλλους και μας οδηγούν σε περισσότερη αλληλεγγύη, σε έναν κόσμο πιο στερεά δομημένο, πιο ευτυχισμένο ενδεχομένως. Άρα είναι καιρός να σκεφτούμε, να συνταγογραφήσουμε talking cures. Και τα μουσεία μας είναι σε θέση να προσφέρουν πάρα πολλές ευκαιρίες για ουσιαστικές συζητήσεις μέσω των εκθεμάτων τους, είτε μέσα στις αίθουσες, είτε μέσα στις αίθουσες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή ακόμα και online. Συζητήσεις στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων και εντός και εκτός μουσείου. Και τώρα θα αναφερθώ σε δύο παραδείγματα με τα οποία είχαμε συμπλοκή. Το πρώτο είναι το, ίσως κάποιοι από εσάς το γνωρίζουν, είναι το μουσείο μέσα μου, το The Museum Inside Me, που βασίστηκε σε μια ιδέα, μια τρέλα ίσως, δύο συναδέλφων και εμού, στο ξεκίνημα της πανδημίας, να δημιουργήσουμε ένα μουσείο θετικών σκέψεων, αντίστασης ίσως στην σκοτεινή διάθεση που είχε δημιουργηθεί ήδη σε όλους μας και την καταλαβαίναμε, την νιώθαμε γύρω μας μέσα στο lockdown και στο Facebook. Έτσι κάναμε ένα δημόσιο κάλεσμα στους χρήστες του διαδικτύου, φίλους γνωστούς αλλά και μη γνωστούς, τους αγνώστους που είναι πολλοί, και τους ζητήσαμε να καταθέσουν μια ιστορία και ένα αντικείμενο στο The Museum Inside Me. Ήταν ένα κοινωνικό πείραμα, θα έλεγα, το οποίο μας οδήγησε πολύ σύντομα στην εξής διαπίστωση. Υπήρχε τεράστια ανάγκη για αυτή τη σύνδεση, υπήρχε τεράστια ανάγκη για σύνδεση μέσα από τα αντικείμενα και ουσιαστική συζήτηση γύρω από τον ελληνικό πολιτισμό και τους αυτούς μας αυτή τη στιγμή τη δύσκολη. Σε 2 χρόνια που λειτουργήσε, γιατί ακόμα λειτουργεί, αλλά κάποια πράγματα ξέρουμε ότι μπορεί να είναι και εφήμερα. Είναι πιο πολύ στην κατάλληλη ώρα, τη στιγμή που χρειάστηκε να γίνει παρέμβαση στην κοινότητα. Συγκεντρώθηκαν 300 ιστορίες, 300 αντικείμενα και έχουμε πια 5.000 followers. Σαν ένα κοινωνικό πείραμα μικρής κλίμακας και χωρίς κανένα budget, θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η δε μεθοδολογία της Brenda για το πώς μπορούν αυτά τα αντικείμενα να μεταφραστούν σε κατηγορίες είναι εξαιρετική. Ήδη μπορώ να διαγνώσω μέσα από τις δικές της επιλογές πώς επιλέχθηκαν και τα αντικείμενα που δωρήθηκαν στη Εθνική μας Συλλογή μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο χωροχρόνο. Το τονίζω αυτό, γιατί κάθε δράση έχει ένα συγκεκριμένο χωροχρόνο. Το δεύτερο παράδειγμα που θα αναφέρω αφορά στο σύγχρονο πανεπιστήμιο και πώς μπορεί να συνδεθεί με την κοινωνία των πολιτών για το μοίρασμα γνώσεων, την ανάπτυξη ιδεών και πρωτοβουλειών και το σχεδιασμό λύσεων πάνω σε ποικίλα ζητήματα που αφορούν τις τοπικές κοινότητες. Το ΕΚΠΑ, συμμετέχοντας στη συμμαχία ΣΥΒΙΣ, έτσι ονομάζεται, είναι μια συμμαχία 8 πανεπιστημίων αρχικά, τώρα είμαστε 11, δημιούργησε τα λεγόμενα ανοιχτά εργαστήρια, μια παρέμβαση που φέρνει το πανεπιστήμιο κοντά στην κοινωνία των πολιτών και σε διαφορετικούς κοινωνικούς εταίρους. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο project, το οποίο έχει ενδιαφέρον όχι μόνο για τα έργα που εμπερικλεί, για τις δράσεις που έγιναν μέσα σε αυτό και τα παραδοτέα που παρήγαγε, αλλά κυρίως για τη μεθοδολογία δουλειάς του, η οποία βασίστηκε πάρα πολύ σε ένα οικοσύστημα
εταίρων και συζητήσεων και διεργασιών, στην ανάπτυξη της μεταξύ τους ουσιαστικής συζήτησης, διαβούλευσης και εν τέλει στην συνδημιουργία στο πλαίσιο μιας κοινότητας ισότιμων μελών. Ήμουν συντονίστρια σε αυτά τα ανοιχτά εργαστήρια εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σχεδιάσαμε αρκετές δράσεις, θα σταθώ σε μία, στο έργο «Πολιτιστικοί οργανισμοί, μουσεία, άνοια και ενδυνάμωση δεξιοτήτων». Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, επαγγελματίες πολιτιστικών φορέων, ιδρυμάτων, μεταπτυχιακοί φοιτητές, απόφοιτοι μουσιολογίας, όσο και ασθενείς βεβαίως και οι φροντιστές τους και η εταιρεία Alzheimer, η οποία ήταν εξαιρετικά σημαντική και βοηθός αυτή, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και συνδιαμόρφωσης προγραμμάτων για να εφαρμοστούν στα μουσεία. Θα τελειώσω λέγοντας ότι αυτό είναι ένα πολύ σύνθετο πρόγραμμα. Έβγαλε μια εργαλειοθήκη. Είμαστε στη φάση της επεξεργασίας και της εκτύπωσης αυτής της δουλειάς. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι περιλαμβάνει και αυτή την άλλη έννοια που σας ανέφερα, το service learning. Δηλαδή, πώς οι φοιτητές μπορούν να μαθαίνουν μέσα από την κοινωνική προσφορά, όχι μόνο μέσα από τις ακαδημαϊκές αίθουσες και την θεωρία, αλλά την έμπρακτη εφαρμογή, τη βηματική μάθηση και την κοινωνική προσφορά. Και θα τελειώσω με το σχόλιο συναδέλφου από το Μόμους, που ήταν συνεργάτης σε αυτό το project, μαζί με και το Βρετανικό Συμβούλιο και τόσους άλλους που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η συνάδελφος σημειώνει τα εξής. Αυτό το πρόγραμμα έδωσε σφαιρική προσέγγιση στη μουσιακή εκπαίδευση, στο πεδίο μουσεία και άνοια. Δημιούργησε ένα δυνατό δίκτυο ανάμεσα σε επαγγελματίες μουσείων και υγείας, το οποίο είναι απαραίτητο. Ενημέρωσε πολύ καλά σε σχέση με τα προγράμματα άλλων μουσείων. Αλλά πάνω απ' όλα και πολύ σημαντικό, έγιναν όλα αυτά σε ένα ζεστό και συμπεριληπτικό κλίμα, στο οποίο εγώ προσωπικά ένιωσα άνετα να μοιραστώ τις σκέψεις μου. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μούλου και να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Δημήτρη Τρίκα, δημοσιογράφο και μουσιολόγο, ο οποίος είναι πολυπράγμων με σπουδές στη νομική, πτυχίο σκηνοθεσίας, με δίπλωμα μουσιακών σπουδών. Όσοι ακούτε ραδιόφωνο, σίγουρα θα τον ακούτε στο τρίτο πρόγραμμα. Όσοι διαβάζετε εφημερίδες, διαβάζετε τα κείμενά του στην εφημερίδα Εποχή και στις Αναγνώσεις της Αυγής. Και πολύ πρόσφατα έχουμε τη χαρά να δούμε την έκθεση που έχει διοργανώσει στο Δρομοκαίτιο Εγκλισμοί, που είναι πραγματικά μια έκθεση εμπειρία. Όσοι δεν έχετε πάει, αξίζει τον κόπο, είτε αγαπάτε την τέχνη, είτε θέλετε να ζήσετε την εμπειρία να βρεθείτε στο χώρο, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Κύριε Τρίκα, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ τη Μέρη Αδαμοπούλου, αγαπητή συνάδελφο, για τα καλά της λόγια. Αυτό το τελευταίο που είπες, Μέρη, είναι και ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ. Η έκθεση Εγκλισμοί, δηλαδή, στο Δρομοκαίτιο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και θερμά την διοργάνωση για την τιμητική πρόσκληση να είμαι εδώ. Και ευχαριστώ και τη Μάρλεν Μούλιου, γιατί ήταν δασκάλα μου στο μεταπτυχιακό της μουσιολογίας. Χαίρομαι πολύ, λοιπόν, που τη διαδέχομαι στο πάνελ και στο μικρόφωνο αυτό. Δεν είμαι ψυχίατρος, δεν εκπροσωπώ κάποιο μουσείο ώστε να υπάρχει μια διάρκεια στην ερευνητική εμπειρία ή στο οτιδήποτε έχω σαν πρόσληψη γύρω από αυτά τα ζητήματα. Οπότε η μικρή μου παρέμβαση έχει περισσότερο βιωματικό χαρακτήρα και είναι το βίωμα που απέκτησα από αυτή ακριβώς την εμπειρία της διοργάνωσης και της επιμέλειας της έκθεσης με τον τίτλο «Εγκλισμοί» στο ψυχιατρείο Δρομοκαίτιο. Και είναι μια τοποθέτηση εν θερμό, μιας και δεν είναι απόρρια μιας μελέτης διάρκειας επίσης, μιας και ξεκίνησε αυτό το project 11 Νοεμβρίου και συνεχίζεται ακόμη μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου. Βρισκόμαστε λοιπόν στη μέση και σε μια μικρή χρονική διάρκεια εμπειρίας. Είναι μικρή, αλλά θεωρώ ότι είναι χρήσιμη και ιδιαίτερα σημαντική για μένα, γιατί βρεθήκαμε μέσα από σύντομες διαδικασίες σε έναν περίκλειστο χώρο, δύσκολο να προσεγγιστεί από τους απ' έξω και δύσκολο οι από μέσα να βγουν από αυτόν. Είναι λοιπόν ένας χώρος που μέσα από αυτήν τη δυσκολία και μέσα από το συγκεκριμένο project είναι σαν να άνοιξε μία δίωδος επικοινωνίας ένθεν κακήθεν. Εμπειρικά λοιπόν να πω ότι
κόσμος που μένει στην περιοχή, διότι αφήνω το γνωστό συνάφι της τέχνης και την αγορά κλπ. Κλπ, οι οποίοι επισκέπτονται και πηγαίνουν σε όλα τα εγκαίνια και βλέπουν τις εκθέσεις κατά μέρος, και αφήνω και το ειδικευμένο, ας πούμε, προσωπικό, το οποίο μπορεί να έχει ενδιαφέροντα για τέτοιου τύπου ζητήματα. Με ενδιαφέρει όμως τι λέει και πόσο επαφή αποκτά με τέτοιου τύπου project ο γείτονας του Δρομοκαΐτιου. Έτσι λοιπόν, η άποψη που και αυτό που άκουσα, όχι από ένα άτομο, αλλά περισσότερα, το ευχαριστούμε που άνοιξαν οι πόρτες μέσα από αυτό το project και μπήκαμε για πρώτη φορά εδώ μέσα, παρότι μένουμε απέναντι. Και διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να είμαστε εδώ μέσα, να περπατάμε και να μην συμβαίνει τίποτα οδυνηρό για κανέναν, έχει μεγάλη σημασία. Το ίδιο από την άλλη μεριά έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι ασθενείς έρχονται και παρακολουθούν τα δρόμενα του project. Δηλαδή, θα έλεγα ότι εμπειρικά μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Είναι αυτοί οι οποίοι, κυκλοφορώντας ελεύθερα μέσα στο περιφραγμένο χώρο, θα έρθουν σε επαφή με τους τρίτους για να ζητήσουν κάποια βοήθεια, μικρή, οικονομική, τσιγάρα κλπ. Και δεν θα δώσουν άλλη συνέχεια στην επικοινωνία αυτή. Και υπάρχουν και εκείνοι οι νοσηλευόμενοι και νοσηλευόμενες που δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με το που ανοίγει η έκθεση έρχονται και εγκαθίστανται σχεδόν στα κτίρια. Βλέπουν και ξαναβλέπουν τα εκθέματα και αυτό το οποίο επιδιώκουν και έχει σημασία είναι να πάρουν επαφή, να μιλήσουν με κάποιον, να μιλήσουν με κάποιον από αυτούς που είμαστε εκεί ή με τους καλλιτέχνες. Αυτή η ανάγκη τους, η ιδιαίτερη, να μιλήσουν και να εκφράσουν περισσότερο αυτό το οποίο έχουν μέσα τους, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Θα αναφερθώ σε δύο περιπτώσεις μόνο, ένας άντρας και μια γυναίκα, ο Αλέξης και η Καλλιόπη. Ο Αλέξης μπήκε πρόσφατα και θα πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι το Δρομοκαΐτιο είναι ένα ψυχιατρίο το οποίο υποδέχεται οξέα περιστατικά. Δεν έχει μακροχρόνιους ασθενείς πλέον. Παλιά είχε. Πολύ μακροχρόνιος. Τώρα, στον καταμερισμό του ΕΣΥ έχει αναλάβει αυτού του είδους τα περιστατικά, που σημαίνει βραχεία νοσηλεία και έξοδος από το Δρομοκαΐτιο προς άλλα νοσοκομεία ή προς δομές ή προς τις οικογένειες. Άρα μιλάμε για τις λεγόμενες ακούσιες προσαγωγές, που γίνονται με το 100 δηλαδή, τους φέρνουν η αστυνομία ή με το ΕΚΑΒ. Μία τέτοια περίπτωση είναι ο Αλέξης, ο οποίος είχε πολύ λίγες μέρες μέσα. Παρ' όλα αυτά έρχεται και ξανάρχεται με το που ανοίγει και βλέποντας κάποια πάνελ που μιλούν για τα δικαιώματα των νοσηλευωμένων, των ασθενών κλπ, που δεν είναι μέρος της έκθεσης, αλλά που είναι του νοσοκομείου και του μουσείου του νοσοκομείου, βρήκε κάτω-κάτω την παράγραφο που έλεγε και του κίνησε το ενδιαφέρον ότι οι ασθενείς έχουν τα ίδια δικαιώματα με τον κάθε άνθρωπο και την ίδια ελευθερία με τον κάθε άνθρωπο. Και λέει, αυτό είναι λάθος, είναι φάουλτ. Όποιος το έγραψε, θέλω να του πω ότι δεν ισχύει, εγώ θέλω να φύγω από εδώ. Να πάρω τα φάρμακά μου και να φύγω. Αλλά δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Η Καλλιόπη, η οποία ήρθε και συστήθηκε, γεια σας, με λένε Καλλιόπη Τάδε, και ξέρετε, εγώ νοσηλεύομαι εδώ, δείχνοντας ένα κτίριο στο βάθος, συγχαρητήρια. Λοιπόν, αυτή έρχεται και ξανάρχεται, κάποια στιγμή όμως ήθελε οπωσδήποτε να μιλήσει. Το καταλάβαινα και εγώ θέλω να μιλήσω, να μιλάω με ασθενείς, γιατί με ενδιαφέρει το πώς προσλαμβάνουν τη σύγχρονη τέχνη και όλους εμάς που πάμε να επικύσουμε έναν τέτοιο χώρο. Το επικύσουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών. Λοιπόν, άρχισε λοιπόν να μιλάει για την εμπειρία της και για την διάθεσή της να μιλήσει, να πει ότι έχει πολλά κενά μνήμης και να πει ότι από την άλλη μεριά έχει πολλές φαντασιώσεις τις οποίες δεν ξέρει τι να κάνει, και μου λέει επιλέξει, θέλω να βρω καλλιτέχνες να τους τις πω για να μου πούνε αυτοί με τη σειρά τους τι μπορούν να κάνουν και πώς μπορούν να τα μεταφράσουν σε έργα. Αυτό ήθελε η Καλλιόπη, προσθέτοντας ότι αν εγώ πάω και τα πω αυτά στο γιατρό μου, αυτό που θα μου κάνει είναι να μου δώσει περισσότερα φάρμακα.
Το κράτησα, αυτό σας σημείωση λοιπόν. Ξαναλέω ότι το Δρομοκαίτιο δεν είναι ένα ψυχιατρίο με διάρκεια νοσηλείας, αλλά μόνο με αντιμετώπιση οξέων περιστατικών. Κατά συνέπεια δεν μπορούν, και έτσι δικαιολογείται το ότι δεν έχουν διάφορες ομάδες θεατρικές, μουσικές ή τέχνης, και δεν είναι ενταγμένο αυτό στο θεραπευτικό κομμάτι. Ξέρω ότι αναζητώνται εθελοντές και συμπεραίνω όμως μέσα από αυτό, το αναζητώνται εθελοντές γι' αυτό, ότι το βασικό στην όλη ιστορία δεν είναι, είναι προφανώς τα μουσεία, είναι προφανώς, τελειώνω με αυτό, Μέλη, είναι προφανώς τα προγράμματα τα οποία εκπονούνται, αλλά είναι η κεντρική πολιτική που ασκείται από το Υπουργείο Υγείας και από την εκάστοτε και από την πολιτική ηγεσία για το πόσο και πώς προχωράει η περίφημη ψυχιατρική μεταρρύθμιση που στη χώρα μας, κατά την άποψη ψυχιάτρων που έχουν το ακτιβιστικό στοιχείο και τον χαρακτήρα αυτό μέσα τους και τον κριτικό χαρακτήρα, θεωρούν ότι δεν έχει προχωρήσει ποτέ. Από εκεί θα ξεκινήσει, κατά τη γνώμη μου και από αυτή τη μικρή εμπειρία, το οτιδήποτε, ώστε να ακολουθήσουν τα μουσεία με τα αντίστοιχα προγράμματα και βέβαια όλοι οι άλλοι εμείς, οι οποίοι πηγαίνουμε και συμμετέχουμε σε τέτοιου τύπου προγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τρίκα, ο οποίος μας παρέσυρε ακόμα και εμένα και δεν κοίταξε όσο έπρεπε το χρόνο. Και ο λόγος τώρα στην κυρία Τσενέ, που είναι ιδρύτρια του Athens Comic Library, με σπουδές στην επικοινωνία και ειδίκευση στα social media, που μπορούμε να τη συναντήσουμε σε πολλούς χώρους, όπως το Comic.com Athens, το ψηφιακό μουσείο Comics, τα οποία είτε είναι υπεύθυνη επικοινωνία είτε συνδιευθύνη. Με πολύ ενδιαφέρον βιογραφικό, περιμένουμε να σας ακούσουμε. Κυρία Τσενέ, ο λόγος εσάς. Πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι τρομερά χαρούμενη που μετά από σχεδόν 2 χρόνια το Com Museum γίνεται ξανά με αυτόν τον τρόπο και βρισκόμαστε όλοι μαζί. Νιώθω ήδη healed κατά ένα τρόπο. Και να πω επίσης ότι ξεκινώντας την προετοιμασία μου για σήμερα εδώ, έκανα ένα Google Search για το πρόγραμμά μας, το Συνταγογράφηση Βιβλιοθηκών, και από κάτω τα επόμενα αποτελέσματα ήταν όλα κλασικές συνταγογραφήσεις, άειλη συνταγογράφηση, προσωπικός γιατρός και όλα αυτά που ακούμε τώρα τελευταία, και σκέφτηκα τι ωραία που θα είναι σε λίγο καιρό, ελπίζω, που θα ψάχνουμε, θα αναζητούμε μέσω άειλη συνταγογράφησης και πολιτιστική και κοινωνική συνταγογράφηση. Η βιβλιοθήκη μας, η Athens Comics Library, δημιουργήθηκε ως ένας χώρος συνάντησης, δημιουργικότητας και εξερεύνησης, και είναι όλος φτιαγμένος γύρω από μια συλλογή περίπου 3.000 κόμιξ. Η ομάδα μας πιστεύει πάρα πολύ στη δύναμη του storytelling, της αφήγησης, και γι' αυτό σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα πολλά τελευταία χρόνια δράσεις, αξιοποιώντας την αφήγηση ως ένα εργαλείο εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης κοινοτήτων και διαχείρισης τραύματος. Τον τελευταίο χρόνο, μαζί με τη Ντίνα Τιτζιώρα, η οποία φέρνει και αυτή μια μεγάλη εμπειρία, καθώς έχει τρέξει ίδια πρόγραμμα πολιτιστικής συνταγογράφησης στο Bristol, και κεφαλαιοποιώντας την εμπειρία της βιβλιοθήκης μας από διάφορες δράσεις, όπως το Baitna Hub, το οποίο ήταν ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, παιδιών προσφύγων προσχολικής ηλικίας, όμως βασισμένο σε μια μεθοδολογία Identity Informed και Trauma Sensitive. Ένα σεμινάριο σε βάθος που τρέξαμε για PSS workers, διερευνώντας τη θεραπευτική δύναμη της δημιουργικής αφήγησης. Τα takeaway art boxes που δημιουργήσαμε κατά την περίοδο της πανδημίας, με στόχο να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με την κοινότητά μας. Και τελευταία, την διοργάνωση του πρώτου Refugee Week Athens, Refugee Week Greece, συγγνώμη, γύρω από τη θεματική του healing, σχεδιάσαμε και αυτή τη στιγμή υλοποιούμε σε συνεργασία με την ΕΠΑΨΗ και την υποστήριξη του European Cultural Foundation το πρόγραμμα συνταγογράφησης βιβλιοθηκών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κοινωνικής συνταγογράφησης, όπως αυτό που περιέγραψε και ο Υφυπουργός, ο κύριος γιατρός Μανολάκης, βασισμένο σε συγκεκριμένους δείκτες τους οποίους θέλουμε και μετράμε αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες μας, που είναι η ΕΠΑΨΗ, η οποία μας καθοδηγεί επιστημονικά στο συγκεκριμένο
project. Οι δείκτες εμείς που θέσαμε και προσπαθούμε να μετρήσουμε έχουν να κάνουν με την μείωση των επιπέδων άγχους και της απομόνωσης, με τις ευξημένες εναλλακτικές λύσεις σε κλινικές ρυθμίσεις, τη βελτιωμένη πρόσβαση στη μη τυπική εκπαίδευση, την επαναχρησιμοποίηση χώρων για την ευεξία, τη βελτιωμένη κοινωνική σύνδεση και την αυξημένη γνωστική διέγερση. 5 βιβλιοθήκες, η Athens Comics Library και 4 ακόμα, η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ραψάνης, η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Φιλοθέης Ψυχικού, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών και η Βιβλιοθήκη του Αγροτικού Καταστήματος της Αγιάς στην Κρήτη, επιχειρούμε να αναδείξουμε τις βιβλιοθήκες ως χώρους ήπιας παρέμβασης σε θέματα ψυχικής υγείας. Αυτή τη στιγμή τρέχει ο δικός μας πιλότος, ένα πρόγραμμα stand-up comedy, και μαζί με την έπαψη σχεδιάζουμε τη μεθοδολογία εκπαίδευσης αλλά και μέτρησης του αντίκτυπου αυτού του προγράμματος στους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια θα υποστηρίξουμε και θα εκπαιδεύσουμε τις 4 βιβλιοθήκες που συμμετέχουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν και εκείνες τα προγράμματά τους για μια συγκεκριμένη κοινότητα, καθώς και οι 4 βιβλιοθήκες έχουν έρθει ως ζευγάρι, αν θέλετε, με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων στους οποίους έχουν εντοπίσει θέματα ψυχικής υγείας. Και όταν μιλάμε για θέματα ψυχικής υγείας, δεν αναφερόμαστε μόνο σε κλινικές διαγνώσεις. Ψυχική υγεία είναι και το αυξημένο στρες που μπορεί να έχει ένας φοιτητής ή εμείς, μπορεί να είναι η αίσθηση μοναξιάς που νιώσαμε, φαντάζομαι όλοι, κατά τη διάρκεια του COVID. Αφού λοιπόν σχεδιάσουν και τρέξουν και εκείνες το πρόγραμμά τους, εμείς θα συλλέξουμε τα δεδομένα και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τη δική μας μεθοδολογία, με στόχο αυτό το πρόγραμμα να συνεχίσει, να κάνει scale-up, να μπορέσει να εφαρμοστεί και σε άλλες βιβλιοθήκες. Στο open call που κάναμε είχαμε τη συμμετοχή περίπου 45 βιβλιοθήκων. Δυστυχώς, με το παρόν πρόγραμμα που έχουμε στη διάθεσή μας μπορούμε να υποστηρίξουμε μόνο τις 4. Νομίζω ότι είναι ένας ενδιαφέρον πιλότος και περιμένω και εγώ προσωπικά και η Ντίνα Ιτζιώρα και όλοι μας οι συνεργάτες τα αποτελέσματα, κυρίως τα ποσοτικά αποτελέσματα και τα ποιοτικά, τα πραγματικά αποτελέσματα, για να δούμε κατά πόσο και οι κοινότητές μας πια είναι ανοιχτές και μπορούν και θέλουν να αντιμετωπίσουν τους χώρους πολιτισμού σαν χώρους ίασης, αλλά και να διώξουμε λίγο και το στίγμα το οποίο βρίσκεται γύρω από την έννοια της ψυχικής υγείας, ανοίγοντάς το πέρα από τις κλασικές κλινικές δομές. Νομίζω πέτυχα και το χρόνο, σωστά, ωραία. Κατεβαίνω και στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις. Άψογη, κυρία Τσενέ, δεν το συζητώ. Και επειδή είμαστε σε αυτό το κλίμα, θα ξεκινήσω αντίστροφα τις ερωτήσεις, επειδή είμαστε κοντά στη δική σας κουβέντα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι πώς μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα της συνταγογράφησης βιβλιοθηκών άτομα που δεν μπορούν να διαβάσουν με την κλασική έννοια του όρου. Δηλαδή, άτομα που μπορεί να έχουν προβλήματα όρασης, δυσλεξίας, μαθησιακές δυσκολίες ή μπορεί να έχουν μια άλλη γλώσσα ως πρώτη και δεν μπορούν να διαβάσουν με την ίδια ευκολία πιθανόν την πλούσια ελληνική βιβλιογραφία. Ωραία. Οι βιβλιοθήκες πρέπει να είναι χώροι ανοιχτοί, χώροι safe and brave, όπως λέει και η βιβλιογραφία, φιλόξενοι για όλους και σεβασμό στις διαφορετικές ταυτότητες. Το δικό μας πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ακριβώς πάνω σε αυτές τις αξίες και η διασύνδεση με τις διαφορετικές κοινότητες και τις διαφορετικές τους ανάγκες είναι στον πυρήνα τους. Παράλληλα, οι δράσεις που προτείνουμε αφορούν ένα εύρος δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν στο κέντρο τους την αφήγηση. Είναι λίγο κάπως σαν τα talking cures που ανέφερε πριν η κυρία Μούλιου. Από ανάγνωση, δημιουργία κόμιξ, stand-up comedy, αλλά και απλή αφήγηση ιστοριών, ένας άνθρωπος προς τον άλλον, ακόμα και
και αν μιλούν τις διαφορετικές γλώσσες, ακόμα και αν προέρχονται από διαφορετικά background, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε όλους να μπορέσουν να συνδεθούν μέσα από αυτές τις ιστορίες και κυρίως να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε μέρος μιας μεγαλύτερης αφήγησης, κοινής και προσβάσιμης σε όλους. Οπότε να είστε σίγουροι ότι όλες οι βιβλιοθήκες οι οποίες συμμετέχουν φροντίζουν τα προγράμματα που σχεδιάζουν να ανταποκρίνονται με όσο καλύτερο δυνατόν τρόπο στις ανάγκες των ανθρώπων που τις προσεγγίζουν. Σας ευχαριστούμε και είναι πολύ σημαντικό να ακούσει ο κόσμος μέσα από το συνέδριό μας ότι έχουν πρόσβαση όλοι, δεν αποκλείεται κανένας όποια και αν δυσκολία ή ιδιαιτερότητα έχει. Κύριε Τρίκα, αναρωτιέμαι ποιες ιδιαιτερότητες ή ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε προσπαθώντας να στήσετε τους εγκλεισμούς στο Δρομοκαΐτιο και αν τελικά η πιο δύσκολη στο να πούν τον αυτό το project ήταν αυτοί που ήταν μέσα στο νοσοκομείο ή αυτοί που βρίσκονταν έξω και έπρεπε να παραχωρίζουν τις άδειες. Ήταν λιγάκι ευτυχή συγκυρία, θα λέγει κανείς, και μαγική στιγμή. Δεν είχα καμία δυσκολία από πουθενά. Βεβαίως υπάρχει μια εξήγηση σε αυτό, διότι το Δρομοκαΐτιο είναι ιδρυματικό νοσοκομείο και διατηρεί μια διοικητική αυτοτέλεια. Είναι ενταγμένο στο ΕΣΥ από το 90, τη δεκαετία του 90, αλλά έχει μια διοικητική αυτοτέλεια από το ιδρυτική του διακήρυξη, από το ιδρυτικό του καταστατικό. Είναι... υπάρχει διοικητής μεν κοινός με το ψυχιατρίο του Δαφνιού, αλλά τα λειτουργικά του νοσοκομείου τα διαχειρίζεται ο πρόεδρος και το ΔΣ του νοσοκομείου, που είναι από το καταστατικό του ιδρύματος με την απαραίτητη προϋπόθεση να κατάγονται πτυχίο ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το Υπουργείο Υγείας. Αυτός μάλλον είναι ο λόγος για τον οποίο είχα απάντηση στο αίτημα που έκανα το πολύ σε 20 μέρες, αν θυμάμαι καλά, σε αντίθεση με ένα άλλο κρατικό νοσοκομείο στο οποίο είχα απευθυνθεί το 18, πάλι αν θυμάμαι καλά, και πρωτοκολλημένη ήταν η πρόταση για άλλο project, αλλά δεν έχω πάρει απάντηση ακόμη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκεί οφείλεται το ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ούτε από τους μέσα ούτε από τους έξω. Τους πετύχαμε σε μία μάλιστα στιγμή που θέλαν να δείξουν εξωστρέφεια σαν ίδρυμα και να ανοίξουν οι πόρτες με αυτόν τον τρόπο που τον βρήκαν κατάλληλο. Η αλήθεια είναι ότι μας ξάφνιασε η απάντησή σας και ελπίζω αυτοί που δεν σας απάντησαν το 18 να παρακολουθούν το συνέδριο και ίσως να ψάξουν κάπου τα χαρτιά τους να σας απαντήσουν ακόμα και σήμερα. Κυρία Μούλιου, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν για πολλά πράγματα η πανδημία προφανώς ήταν κατάρα. Μήπως όμως ήταν ευλογία ή ένας τρόπος να συνειδητοποιήσουμε πόσο χρήσιμες είναι οι πολιτιστικές δράσεις για την θεραπεία ψυχικών προβλημάτων. Διότι την περίοδο της πανδημίας διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι κατέφυγαν για να αντιμετωπίσουν τη μοναξιά τους ή τον εγκλεισμό σε κινηματογραφικές ταινίες, σε ψηφιακές προβολές θεατρικών παραστάσεων, σε ξεναγήσεις μουσείων που γίνονταν διαδικτυακά. Μήπως ήταν μια ευκαιρία λοιπόν για αυτή τη συνειδητοποίηση? Θα χρησιμοποιήσουν, ναι, είναι μια ευκαιρία. Μια κρίση είναι πάντα μια ευκαιρία, όσο και να ακούγεται ανορθόδοξο. Είναι μια μετάβαση σε κάτι καινούριο, από το οποίο και μετά δεν έχουμε γυρισμό στο πριν. Άρα η εμπειρία όλων μας νομίζω είναι ότι οι δύο εγκλεισμοί μας ήταν πολύ διαφορετικοί καταρχάς, ο πρώτος από τον δεύτερο. Στον πρώτο ίσως νιώσαμε την ανάγκη και πιο φοβισμένοι να μείνουμε μέσα πολύ και να συνδεθούμε με τον εαυτό μας, με τους δικούς μας ανθρώπους και μέσα από αυτό να αναπτύξουμε έναν ιδιότυπο διαλογισμό. Σε αυτή την προσωπική αναζήτηση ηρεμίας, ο πολιτισμός σίγουρα έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Γνωρίζω και από έρευνες που έχουν γίνει και από συζητήσεις άτυπες ότι πάρα πολλοί κόσμος έτρεξε σε πολιτιστικές δράσεις. Το μουσείο μέσα μου, που ήταν μια ιδιότυπη πρωτοβουλία, τελείως αθόρμητη, απέδειξε αυτή την ανάγκη για σύνδεση μέσα σε κάτι ποιοτικό, το οποίο όμως εμπλέκει τον εαυτό, τον άνθρωπο ως βασικό
πρωταγωνιστή ή τέλος πάντων εμπλεκόμενος σε μια δράση. Άρα νομίζω ότι αυτό που θα έλεγα σαν συμπέρασμα είναι ότι από εδώ και πέρα ίσως είμαστε πιο επιλεκτικοί στο τι θέλαμε να δούμε και σε αυτά που επιλέγουμε, είτε σε μουσεία είτε σε άλλες δραστηριότητες πολιτιστικές, επιδιώκουμε και αναζητούμε και τη μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή τη δική μας, έτσι ώστε να νιώθουμε ότι και εισπράττουμε, αλλά και εμείς προσφέρουμε μέσα σε μια κοινή εμπειρία πολιτισμού. Έχουμε καταφέρει το ακατόρθωτο να είμαστε στο χρόνο, αλλά παρόλα αυτά, επειδή δεν έχουμε κάποια προς το παρόν ερώτηση διαδικτυακά, υπάρχει κάποια ερώτηση για τους συνομιλητές μας από την αίθουσα, παρακαλώ. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ που σας καλύψαμε, ελπίζω τουλάχιστον. Οπότε θα αποφύγουμε το δεύτερο κύκλο ερωτήσεων για να τηρήσουμε το χρόνο και να μην με μαλώσει και η παραγωγή που την έχω εδώ και μου στέλνει διαρκώς μηνύματα. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτό το πρώτο πάνελ. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα και για την τιμή και θα συνεχίσουμε με το επόμενο.